να γνωρίσουμε τον διευθυντή αλλά και μία μαθήτρια σχολείου εδώ στην Θεσσαλονίκη που κόντρασε όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες περιγράφουμε και ζούμε καθημερινά όλοι μας. Δίνουν το δικό τους αγώνα επιμένοντας ευρωπαϊκά και διαπνεώμενοι από ένα όραμα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζήσουμε όλοι μας σε ένα καλύτερο αύριο. Αυτό όλο οικοδομείται μέσα σε ένα σχολείο και το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Δείχνει να το ξέρει, να το έχει εμπεδώσει αλλά και να το εφαρμόζει ο διευθυντή του σχολείου αυτού. Αναφέρομαι στο δεύτερο ΕΠΑΛ μου, ο κύριο Γιάννη Βιόπουλο, ο οποίο είναι εδώ κοντά μα. Καλημέρα, Καλημέρα καλώ ήρθατε, Καλημέρα. Καλώς ήρθατε Καλημέρα. κύριε Βιόπουλε. Και χαίρομαι που φέρατε μαζί σα και τη μαθήτρια τη δευτέρα τάξη του δεύτερου ΕΠΑΛ μου, την Εφέλη Γάλε. Μάλιστα. Σωστά καλώς, το τόνισα. Ναι, ναι. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Γεια σου, Εφέλη. Καλώ όρισε και εσύ. Χαίρομαι που σε έχουμε κοντά μα. Λοιπόν. Ένα σχολείο λοιπόν που έλεγα προηγουμένω ότι επιμένει ευρωπαϊκά. Ε, Πρωταγωνιστή στι συμμετοχέ στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό συμβαίνει τα πάρα πολλά τελευταία χρόνια. Εσεί κύριε Βιώπουλε είστε 9 χρόνια διευθυντή σε αυτό το σχολείο. Κλείνετε περίπου τα 10 και ακριβώς. συνεχίζετε αυτή την παράδοση έχοντα πάρει τη σκητάλη από του προηγούμενου ακριβώ. Για πείτε μα λοιπόν για τη βάση αυτή τη λογική. Είμαστε ένα επαγγελματικό σχολείο και προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά μας στην, στην πραγματικότητα, στη ζωντανή πραγματικότητα της Ευρώπης, γιατί αποσκοπούμε τελικά στο να βρουν καλύτερες θέσεις εργασίας και μέσα από το επάγγελμά τους να μορφωθούν και όλα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται. Okay. Και οι μεταβολές προέρχονται από την Ευρώπη, από τα πράγματα, οπότε η επαφή μας με την Ευρώπη μας κάνει και εμάς Καλύτερου καθηγητέ, γεμίζει το σχολείο με εμπειρίε, του μαθητέ μα και του γονεί ακόμα, ώστε να μπορέσουν να προσαρμόσουν τι σπουδέ του και να σχεδιάσουν το μέλλον του ε, πιο αποτελεσματικά. Πόσε συμμετοχέ έχει το σχολείο σα σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ε, Πρέπει να ξεπερνάει τι 40 συμμετοχέ από, την, την από τότε που ξεκίνησε. Και από τότε που είμαι εγώ διευθυντή, πρέπει να έχουν γίνει 20 προγράμματα και να έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό γιατί. Αυτά τα προγράμματα προβλέπουν μετακίνηση, κινητικότητα στο εξωτερικό. Πολλών μαθητών δεν. Κύριε δεν Βιόπουλε, θέλω αυτοί. να σα ρωτήσω το εξή πράγμα. Φαντάζομαι ότι η διαδικασία τη κατάθεση τη αίτηση για την έγκριση και τη συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Είναι μια γραφειοκρατική σίγουρα ιστορία, η οποία χρειάζεται μια καλή οργάνωση, ώστε να είσαι εγκαίρο ε, ε, αυτό που θα καταθέσει τα έγγραφα που χρειάζονται. Ε, και αυτή η διαδικασία ε, να φτάσει στην της έκβαση. Ναι. Εσείς έχετε καταφέρει ε, περισσότερα από 20, μου λέτε. Ναι. Σας το ρωτώ με δεδομένο ότι η χώρα, η χώρα ολόκληρη, ε, στην προσπάθειά της να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, βλέπουμε ότι υπάρχουν εξαιρετικά εμπόδια, τα οποία μας έχουν στερήσει πολύ σπουδαίες προπτικές και οικονομικές και άλλου τύπου. Ποια, ποιο είναι το μυστικό λοιπόν το οποίο εσεί καταφέρνετε ε, ω ένα απλό σχολείο ναι. μιας μια γειτονιά τη Θεσσαλονίκη και μπορείτε και εξασφαλίζετε πάντοτε ευρωπαϊκά προγράμματα την ίδια ώρα που ένα ολόκληρο κράτο δεν μπορεί να εξασφαλίσει χρήματα τα οποία για μα είναι προορισμένα ώστε να κάνουν καλύτερη την ποιότητα τη ζωή μα. Ε, το, στο σχολείο έχουμε πετύχει να έχουμε μια ομάδα εκπαιδευτικών Η οποία ανανεώνεται δεν είναι πάντα η ίδια mm -hmm. ε, Των συναδέλφων, συζητάμε πολύ μεταξύ μας mm -hmm. ε, Διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε Και συνεργαζόμαστε και με ανθρώπους ε, οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει πολύ ε, Θα αναφέρω το καθηγητές από το Πανεπιστήμιο, τον κύριο Πολάτογλου και τον κύριο Κομνινό, mm -hmm. Οι οποίοι μας, μας βοηθήσαν να μπούμε στον κόσμο των νέων τεχνολογιών τον κόσμο τον, του διαδικτύου στην πόλη, το πώς η πόλη μπορεί να, ε, να την ξαναδούμε την πόλη μέσα από τις νέες τεχνολογίες, από το διαδίκτυο και τα νέα επαγγέλματα που, αυτά, που αυτές ε, οι τεχνολογίες δίνουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν και έτσι με την κουβέντα την καθημερινή στο σχολείο, με το ένα πρόγραμμα που τελειώνει, με τις ιδέες που παίρνουμε γνωρίζοντας καλά το σχολείο μας, γράφουμε εμεί την πρόταση, τη γράφουμε εμεί οι ίδιοι και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται στην, στην ουσία της και αφ, μετά από αξιολόγηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η οποία είναι πολύ αυστηρή αξιολόγηση, ε, αξιολογείται τελικά μέσα ναι. στα εγκεκριμένα προγράμματα. Πάντοτε Πολλά σχολεία φυσικά το κάνουν, όμως, δεν το κάνουν όμως. Μόνοι, έτσι, έτσι. Πάντοτε, έτσι. κάθε χρονιά έχετε εγκρίσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ναι. εντυπωσιακό. Ναι. Για να ρωτήσω λοιπόν την ΕΦΕΛΗ τώρα την εμπειρία της από την συμμετοχή της σε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τι απεκόμισε την ΕΦΕΛΗ. Η εμπειρία μου ήταν μοναδική. Ήταν πάρα πολύ καλή και σημαντική για μένα. Κατάφερα να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Κατάφερα να κάνω νέες γνωριμίες, νέες φιλίες. Γνώρισα άτομα από άλλα κράτη. Ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και γνώρισε και πώ ήταν αυτό το νέο κράτο το οποίο επισκέφτηκα. Είδα την οτροπία του, τον τρόπο ζωή του. Mm -hmm. Ήταν κάτι που πιστεύω άξιζε και με το παραπάνω. Σε έκανε να νιώσει διαφορετικά. Σε έκανε να νιώσει πολίτη του κόσμου. Βγήκε ναι. από το μικρό σύμπαν σου, α πούμε, ναι. ε, και, και πήγε σε ένα άλλο σύμπαν. Ε, Επιστρέφοντα, τι είναι αυτό το οποίο κράτησε και σε επηρέασε στην καθημερινότητά σου, θέλω να ξέρω. Φυσικά και κράτησα πάρα πολλέ όμορφε αναμνήσει. Ηταν. Ε, δεν ξέρω. Υπήρξαν συστοιχεία στην κουλτούρα των, των άλλων λαών, δεν ξέρω ποιες χώρες επισκέφτηκαν, μία ναι. ή περισσότερες ε, τα οποία σε εντυπωσίασαν και θέλησε να τα υιοθετήσει, ε, Ναι, βέβαια δεν άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Ε, φυσικά και κράτησα τις φιλίες κρατήσαμε επαφή με τα παιδιά που γνωρίσαμε εκεί πέρα. Ε, Ήταν είναι πολύ σημαντικά. Όλα σε ρωτώ, ναι, θέλει για να, σου δώσω έτσι ναι. να καταλάβεις λίγο περισσότερο αυτό το οποίο ε, λέω. Ε, πηγαίνεις σε ένα άλλο κράτος, βλέπεις άλλες συνήθειες εκεί. Ναι. Για παράδειγμα, σε, σε, ποια χώρα πήγες. Στην Κροατία. Στην Κροατία. Στην Κροατία όταν πας να περάσεις το δρόμο, τα αυτοκίνητα κινητοποιούνται για να ναι. πρωταγωνιστεί εσύ και να περάσεις ναι. με ασφάλεια το δρόμο. Ναι, στο Αυτό είναι μια διαφορετική λοιπόν οτροπία από αυτήν mm. την οποία ζούμε εδώ, ε, στην Ελλάδα όπου εδώ όχι απλά δεν σταματάει το αυτοκίνητο, αλλά μπορεί ο οδηγό να σε μουντζώσει και για το γεγονό <laughs> ότι επιχείρησε να περάσεις <laughs> τον δρόμο. Άλλα τέτοια λοιπόν ε, στοιχεία ε, γνώρισες στις χώρες αυτές ε, και που είχαν να κάνουν και με τις συναντήσεις που είχες με παιδιά αυτών των χωρών που mm. είχαν άλλες συνήθειες και στον τρόπο που κάνουν παρέα ε, κτλ, κτλ. Για πες μου. Ναι. Ε, αυτό με τα που σταματάνε ήταν από τα κυριότερα, μπορώ να πω, που όντω κάνει μπαμ. Ναι. Α, τώρα, άλλε αλλαγέ έχουν. Δεν ξέρω. Ήταν σαν και εμάς, στις φιλίες τους επίσης δεν εντόπισα κάτι διαφορετικό, για να μην mm -hmm. Άρα λοιπόν αυτό που ενδεχομένω είχε στο μυαλό σου πριν φύγει από την Θεσσαλονίκη για αυτό σου το ταξίδι, ότι θα πας να συναντήσεις κάτι άγνωστο, δεν ήταν και τόσο άγνωστο. Ε, όχι, δεν ήταν για να μην επειδή έτυχε να ξανακάνω εγώ κάποια ταξίδια, αλλά ήταν άμα το θέσουμε, άμα το συγκρινούμε με την Ελλάδα, mm -hmm. είχε κάποιες διαφορές. Mm -hmm. Ε, Περισσότερο όμω, όπω είπατε και εσεί, στον τρόπο ζωή του όσον αφορά αυτό. Συζητήσει το... για το θέμα του σχολείου, κάνατε. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, ναι. Ε, Κάνω. Τι ισχύει εκεί, τι ισχύει εδώ. Ναι, ε... αυτό. σωστά. Εξέχασα να σα το αναφέρω. Έχουν κάποιε διαφορέ και στο σχολείο. Ε, για παράδειγμα, τώρα. Υπά... Ξέρουμε όλοι ότι στα σχολεία αρκετοί μαθητέ φέρνουν τα κινητά του ενώ απαγορεύεται. Ε, λοιπόν, εκεί πέρα τα βάζουν στην έδρα, από την πρόσεξα, όλοι οι μαθητέ, γιατί ξέρουν ότι τα φέρνουν. Ναι. Άρα τα συγκεντρώνουν όλοι και στην έδρα και γι' αυτό αυτό είναι το κυριότερο. Α, και κάνουν από ό,τι πρόσεξα, ε, έχουν πολύ σημαντική και την ανακύκλωση εκεί πέρα. Γιατί πρόσεξα ότι έχουν κάποια κομμάτια στο σχολείο που έχουν κάποιους κάδους για διάφορα mm -hmm. ε, υλικά για να mm. μέσα. Η επίσκεψή σου εκεί σου γέννησε κάποιε ιδέε, τι οποίε ε, ότι πρέπει να προτείνει στου καθηγητέ σου για να τι εφαρμόσετε εδώ. Ναι, πιστεύω θα ήταν καλή ιδέα να το κάνουμε κι εμεί αυτό. Γιατί... Ποιο, με τα κινητά ναι, ή την ανακύκλωση. Με τα κινητά, <laughs> φυσικά. Ναι. ναι. Γιατί μ, βοηθάει περισσότερο εφόσον mm. ξέρουν ότι φέρνουν κινητά. Άρα θα ήταν καλή ιδέα να τα συγκεντρώνουν όλα εκεί ώστε να μην υπάρχει και πρόβλημα κατά τη διάρκεια του μαθήματο. Μάλιστα. Κύριε Αβιόπουλε. Ναι, οι ναι. εμπειρίε είναι καλό να μεταφέρονται στο σχολείο. Mm -hmm. Η Νεφέλη, θέλω να πω ότι συμμετείχε σε δύο προγράμματα. Στο ένα πρόγραμμα, φιλοξένησε μαθητή. Στο, στο, σπίτι της mm. σε ένα παλιότερο πρόγραμμα πεσινό mm -hmm. και συμμετείχε στο πρόγραμμα αυτό για τον Κύριλο και το Μεθόδιο σαν μετακύριο. Και ότι μετακύ... να σας ρωτήσω για, για, αυτό το πρόγραμμα. Κύριλος και Μεθόδιος, χίλια χρόνια, τι μας ενώνει, τι μας χωρίζει. Ναι, αυτό ήταν ένα πολύ ευ... μια πολύ ευχάριστη έκπληση για το σχολείο, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που εγκρίθηκε στην Τσεχία. Ναι. Ε, στην Τσεχία υποβλήθηκε η πρόταση και εγκρίθηκε από το σχολείο του Όλομουτς. Είναι τώρα οι συνάδελφοι εδώ. Μα συγκίνησε το γεγονό ότι είχαν βρει τους, ε, και το ένα σχολείο που απέμπαινε για να γίνουν τέσσερα σκεφτήκανε να είναι ένα σχολείο από τη Θεσσαλονίκη την γενέτειρα των δύο Αγίων. Έτσι και εμείς το θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να συμμετέχουμε. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσει των ξένων συναδέλφων Επισκέψει στην Παναγία Σου Μελά, στον Όλυμπο έχουμε οργανώσει, στη Χαλκιδική. Γιατί μέσα από τα προγράμματα θέλουμε να δούμε τι μα ενώνει από... στα Βαλκάνια. Είναι τρία σχολεία Σλαβικών χωρών, το δικό μα είναι το, το ελληνικό, ένα βουλγάρικο, ένα κροατικό και ένα τσέχικο σχολείο, mm. δύο ορθόδοξε χώρε, δύο, καθολ, δύο καθολικέ. Οπότε είναι μια εμπειρία που τη ζούμε και τώρα, γιατί εδώ είναι οι συνάδελφοι αυτόν τον καιρό. Μέχρι το Σαββάτο θα κλείσουμε όλο το πρόγραμμα και οι Νεφέλη και οι άλλοι μαθητέ θα μα βοηθήσουν σε αυτό. Τι αποκομίσατε από αυτή την εμπειρία, κύριε Βιόπλα, και εσεί και τα παιδιά. Εγώ προσωπικά απέκτησα μία εμπειρία για το πώς πρέπει να προσεγγίζουμε τα θέματα που μας ενώνουν. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά υπήρχαν ορισμένες παρεξηγήσεις πάνω στην ιστορία ναι. και εκεί η αντιμετώπιση ήταν υπρέπουσα. Δηλαδή, στους μαθητές δεν θέλαμε να περάσουμε κάτι αρνητικό και οι συνάδελφοι όταν τους κάναμε υποδείξει ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα... Ε, αντιμετωπίζουμε από κοινού, ήταν θετική. Δεν είδα κα... από κανέναν τους να θέλουν να αντιμετωπίσουν ή να δημιουργήσουν πρόβλημα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στην ύλη mm -hmm. του άλλου σχολείου. Είδα δηλαδή τη διάθεση των εκπαιδευτικών της Ευρώπης να συνεργαστούν πανώ στην ειρήνη, στο... που θα φέρει οικονομική ανάπτυξη και όλα αυτά. Εγώ προσωπικά αυτό, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Όσο για τους μαθητές, προλάβατε να εντοπίσετε κάποιες διαφορές σε σχέση με τον επηρεασμό που δέχτηκαν κατά την εξέλιξη αυτή διεξαγωγής του προγράμματος. Όχι, κα όχι. κανέναν. Ε, εδώ είναι η Νεφέλη να σα τα πει. Ε, νομίζω ότι όλα κυλ, κυλούν καλά, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση και αυτή η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη να την εστερνιστούμε όσο πιο απλά λοιπόν, μπορούμε. Βλέπουμε πολύ τώρα γίνεται. τον χάρτη, μπορούμε να τον δούμε και full screen, ναι. εάν υπάρχει τεχνική δυνατότητα τώρα, στο, σε αυτή τη διάταξη των παραθύρων που έχουμε. Δεν το ξέρω γι' αυτό και το ρωτώ. Ναι δεν αποτολμώ να κάνω τέτοια πράγματα στον αέρα, γιατί ο σκηνοθέτης μα μαλώνει και έχει πολύ δίκιο. Λοιπόν, βλέπουμε αυτό τον χάρτη με όλε αυτέ τι σημαίε που αντιστοιχούν σε κράτη τα οποία εσεί έχετε επισκεφτεί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών. τη συμμετοχή σα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Εράσμου βεβαίω πάνω. Είναι αρκετέ χώρε. Και μπορεί να τι έχουμε επισκεφτεί μία και δύο φορέ, ανάλογα, με, με το πρόγραμμα. Ναι, 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 ναι. σε πολλέ από αυτέ έχουμε, έχουμε υλοποιήσει προγράμματα. ΚΑΠΑΛΦΑ1, ε, που είναι επαγγελματικά προγράμματα. Δηλαδή, δηλαδή, δύο εβδομάδε οι μαθητέ πηγαίνουν, ασκούνται σε έναν επαγγελματικό τομέα και τα προγράμματα Kα2 όπω τη ΝΕΦΕΛΗ, είναι πιο σχολη... περισσότερο σχολικά προγράμματα, mm -hmm. πάνω στην ύλη του σχολείου. Για πείτε μα όπου... λίγο και για τα επαγγελματικά όμω, γιατί έχουν ε, ενδιαφέρον ε, αυτά. Αυτά ε, τα προγράμματα προσπάθημα. παρέχουν στου μαθητέ τη δυνατότητα να αποκτήσουν το ευρωδιαβατήριο κατάρτιση. Ε, είπαμε ότι είναι εγκεκριμένα από το ΥΚΕ mm -hmm. και μια παρένθεση, το ίκι βοηθάει πάρα πολύ τα, τα σχολεία που υλοποιούν προγράμματα. Mm -hmm. Είναι δίπλα μα, γιατί υπάρχουν διεκπαιρεώσει πάρα πολλέ οικονομικέ, mm -hmm. ε, Οι μαθητέ ασκούνται σε επιχειρήσει με σεμινάρια, με επαγγελματικέ επισκέψει το εξωτερικό. Λαμβάνουν, όπω είπα, το ευρωδιαβατήριο κατάρτιση και μετά μπορούν. Να από του να δουν τι σπουδέ του με ένα άλλο μάτι, mm -hmm. ε, οπότε να τελειώσουν το σχολείο πιο, ε, πιο ευαισθητοποιημένοι, μπορούν ω φοιτητέ να μετακινηθούν με προγράμματα εράσμου οι ίδιοι, φυσικά χωρί τη συνοδεία καθηγητών, και μετά να μετακινηθούν ω επαγγελματίε στην Ευρώπη ή να δουλέψουν στην Ευρώπη με, με ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Αυτό είναι ο στόχο μα. Ναι. Τα σχολεία Μάλιστα. κάνουν ό,τι μπορούν. Το θα έλεγα. Φυσικά. Και τα επάλαινα ένα περισσότερο, αν και παρεξηγημένα από τον κόσμο σχολεία, από τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Βλέπω την Εφέλη να κουνά έτσι. Ναι. Γιατί, Εφέλη? Συμφωνώ ότι είναι πολύ υποτιμημένα τα επάλαινα, δεν ισχύει. Δηλαδή, ε, δεν είναι... Έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα, όχι πλεονεκτήματα, πώ να το πω, πάρα πολλά θετικά στοιχεία τα ωραία. οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμο mm -hmm. και τα έχω προσέξει και εγώ από τη στιγμή που πήγα στα ΕΠΑΛ. Πώς πήρε την απόφαση εσύ να πας σε ΕΠΑΛ, ε, Την πήρα για πάρα πολλού λόγου. Mm -hmm. Ένα από αυτούς ήταν επειδή ήξερα τι θέλω να κάνω, ήθελα να ακολουθήσω μια συγκεκριμένη ειδικότητα και ήξερα ότι τα ΕΠΑΛ θα είναι τα κατάλληλα. Ποια είναι αυτή η ειδικότητα. Διοίκηση, οικονομία είμαι στον τομέα και συγκεκριμένα θα πω τουριστικά του χρόνου. Α, ah, μάλιστα, πολύ ωραία. Ναι. Mm -hmm. Και ήξερα ότι εφόσον ειδικεύονται κιόλα, θα ξέρουν να, να μπορέσω να καταρτιστώ... Ε, απα... Στοχευμένα. Ναι, στοχευμένα. Mm -hmm. Και επειδή ξέρω ότι κάνουν και πολλά εργαστήρια, δηλαδή αυτή είναι και η διαφορά που έχουν μετά άλλα τα Έχουν εργαστήρια ώστε να μπορέσουμε να εξασκήσουμε και πρακτικά τις γνώσεις μας και να, μην... και να μπορέσουμε να πάμε λίγο πιο ε, έτοιμοι, ας σωστό. πούμε, στην εργασία. Πολύ σωστό. Ναι. Ε... Αυτή ήταν η αρχική σου σκέψη για να πας τα ΕΠΑΛ. Πήγες. Ναι. <laughs> Είσαι. Λοιπόν, είναι έτσι όπως τα φαντάστηκες, τα πράγματα, όπως τα ονειρεύτηκες. Και, ναι, και, και καλύτερα. Να πω, ναι, και καλύτερα να σας πω την αλήθεια. <laughs> Γιατί είναι πολύ καλό ο τρόπο που μας κάνουν μάθημα και οι καθηγητές μας βοηθάνε και καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Δηλαδή, είναι ε, πώς να το περιγράψω, ότι πρέπει για ένα μαθητή για να καταλάβει ε, και άμα είσαι και μαθητής που έχεις βάλει αυτό το στόχο και θες και mm -hmm. να διαβάσεις θα καταφέρεις και πάρα πολλά και έχουμε και όλα τα έξτρα όπως βλέπετε και με τα εράδους τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και είναι αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένη. Κύριε Βιόπουλο, μεγαλύτερη χαρά ναι. δεν θα μπορούσατε ναι. να έχετε εσεί okay. ω διευθυντή Είμαι... ενό τέτοιου σχολείου. Η που το περιγράφει θα... μια μαθήτρια έτσι ναι. με αυτά τα λόγια. Η... Τώρα, επειδή η Νεφέλη θα ακολουθήσει την ειδικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων στην τρίτη τάξη, ναι. στον τομέα οικονομία. Ε, το επόμενο πρόγραμμα του σχολείου μα αφορά στον ιατρικό τουρισμό. Ναι. Και η Νεφέλη, μετά από μια διαδικασία επιλογή που θα κάνουμε, όπω έχει επιλεχθεί μέχρι τώρα, ε, θα μπορέσει να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα στη Βαρκελόνη. Πάνω στον ιατρικό τουρισμό, γιατί αυτό είναι ένα νέο τουρισμό, μια μεγάλη αγορά και θα χρειάζονται τουριστικά στελέχη, mm -hmm. ε, τελέ, στελέχη τουρισμού, ε, τα οποία θα μπορούν να ξέρουν το αντικείμενο. Η Νεφέλη, εγώ τη εύχομαι και είμαι σίγουρο ότι θα προχωρήσει και στο πανεπιστήμιο mm -hmm. ε, στι σπουδέ τη, αλλά πιστεύω ότι και η Νεφέλη και τα άλλα παιδιά από αυτά τα προγράμματα και από τα επαγγελματικά λύκια παίρνουν εμπειρίε, πραγματικέ mm -hmm. εμπειρίε. Θα συμφωνήσω απολύτω, αν και δεν έχω βιώσει εγώ αντίστοιχη εμπειρία, αλλά ακούγοντά σα, νομίζω ότι αν είχα τη μαγική δυνατότητα να επιστρέψω στην ηλικία τη Νεβέλη, θα το επέλεγα κι εγώ. Όλοι θα το θέλαμε. Να φτάσουμε στην ηλικία <laughs> τη <laughs> Νεβέλη. <νομίζω> ότι... <laughs> ναι, θα ήταν ένα εξαιρετικό τρόπο να υπάρχουν ε, όλα τα σχολεία τη χώρα. Ναι. Ε, πάλι γενικά, έτσι. Ναι. Ε, κάτι το οποίο δυστυχώ δεν συμβαίνει. Στα γενικά ηλικία εκεί τα πράγματα είναι πολύ. Ε, σκληρά, απαιτητικά, ε, με μια πειθαρχία που έχει να κάνει με το πολυδιάβασμα, την απομνημόνευση, το φροντιστήριο για την είσοδο στο μεγάλο πανεπιστήμιο ε, και την εξασφάλιση του μέλλοντος ε, της ζωή του καθενός. Ε, όλα αυτά μπορούν να αποκτήσουν μια άλλη είναι. φιλοσοφία. Υπάρχουν Σωστά. πολλά παραδείγματα από τόσες χώρε της Ευρώπης. Είναι, η ανεργία που είναι μεγάλη στη χώρα μας, ε ε, θα πιστεύω ότι δεν είμαι αρμόδιο να μιλήσω γι' αυτό, αλλά θα οδηγήσει και τη γενική εκπαίδευση σε μια αναπροσαρμογή, mm. ώστε να μπορούν τα παιδιά να μην χάνουν καιρό με τις σπουδέ τους, να μπορούν γρήγορα να μπαίνουν στον επαγγελματικό τομέα με εφόδια. Κύριε Βιώπουλα, εσείς έχετε ε, υπάρξει μαθητής στο πειραματικό, γι' αυτό ναι. και θα παραπέμψω τώρα στο Χρήστο Τσολάκη, ο οποίος δίδασκε σε αυτό το σχολείο, και λίγο πριν φύγει από τη ζωή είχα την χαρά και την τιμή να κάνω μια συνέντευξη μαζί του και μου περιέγραφε στο πλαίσιο μιας πραγματικά εξομολόγησης την στεναχώρια του για το ότι το ελληνικό σχολείο σήμερα ετοιμάζει στελέχη επιχειρήσεων εργαζόμενους αλλά όχι ανθρώπους που σκέφτονται ναι. και θα ήθελε. Αυτό είναι ο ευσεβή του, να δει το σχολείο να αλλάζει κατεύθυνση και να βοηθήσει τα παιδιά, να βοηθά τα παιδιά να σκέφτονται ε, και να αποφασίζουν τα ίδια για τον εαυτό του, δίνοντά του όμω ε, την ευκαιρία να το κάνουν. Ε, θεωρείτε ότι θα οδηγηθούμε ποτέ εκεί, έστω και μέσα από αυτόν τον τρόπο που περιγράψατε προηγουμένω, τον βιωματικό ή όχι. Εγώ νομίζω πω ναι, ο αίμυνιστο Χρήστο Στολάκη, που είχα την τύχη να είμαι μαθητή του, ε, τα έλεγε αυτά τα πράγματα, όπω και τα λένε όλοι οι διανοούμενοι τη εκπαίδευση, όλοι αυτοί που στοχάζονται πάνω στο, mm -hmm. στο αντικείμενο και σε αυτό το πρόβλημα. Ε, Α το πούμε, οδηγούμε τα παιδιά μα να γίνουν υπάλληλοι, του αφαιρούμε κάθε διάθεση πρωτοβουλία να φτιάξουν τη ζωή του και την επαγγελματική του αποκατάσταση. Ε, δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε την επαγγελματική αποκατάσταση τη επαγγελματική δεξιότητα από τη γενικότερη μόρφωση. Ε, δηλαδή, το να μιλάμε αγγλικά, να ξέρουμε καλά τη γλώσσα την ελληνική, να είμαστε άνθρωποι που γνωρίζουμε την τέχνη. Ε, αυτά είναι κομμάτια και τη επαγγελματική εκπαίδευση δεξιότητε που και το επάγγελμα τη χρειάζεται. Τις Νομίζω ναι. όμω ότι το μέγεθο τη ανεργία, όπω έλεγα πριν, θα αναγκάσει τα πράγματα και τον κόσμο να σκεφτεί διαφορετικά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν τα πράγματα mm -hmm. ή προ το καλύτερο, γιατί πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι για τη χώρα μα και για τα σχολεία μα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και του δύο πάρα και εμείς πολύ. Σας ευχαριστώ να με ευχαριστούμε πολύ, Νεφέλη. Εσένα, ιδιαίτερα ε, που μα επισκέφθηκε σήμερα. Κύριε Βιόπουλε, ε, καλή δύναμη, εύχομαι στη συνέχιση αυτού του πολύτιμου έργου που παράγεται εκεί, Έγινε. σε αυτό το σχολείο. Ε, Μεγάλε και πολλέ επιτυχίε.